Την οποία την θεωρώ εξαιρετικά εύστοχη και περιεκτική, επειδή είδαμε χτες ότι ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, αποδείχθηκε λίγο μαρτυριάρης, ας το πούμε έτσι, και έβγαλε στη φόρα λίγες μέρες πριν από τον πρώτο γύρο και από τον δεύτερο γύρο των εκλογών ορισμένα μέτρα. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση κρατάει και δεν έχει στείλει ακόμα το τετραπλό μπιλιέτο της εφορίας στον κόσμο, ώστε να πάει με αναπτερωμένο ηθικό στην κάλπη, χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει μετά. Και βλέπουμε και τον πανικό, ο οποίος έχει πέσει ύστερα από αυτήν την ενέργεια του κυρίου Θεοχάρη, πως πέσαν όλοι να τον φάνε επειδή αποδείχθηκε λίγο μαρτυριάρης. Λοιπόν, από όλα αυτά τα πράγματα συνάγουμε ότι όχι για χαλάρωση δεν πάμε, αλλά πάμε για μια συνέχιση της ίδιας κατάστασης, η οποία κιόλας, επειδή είναι μια κατοφερής σπήρα, κάθε φορά φτιάχνει ένα κατώτερο σημείο ισορροπίας και κάθε φορά πάμε σε κάτι το χειρότερο και κάτι το χειρότερο, μέχρι να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να βάλει ένα στόπ σε όλα αυτά. Εγώ θέλω ένα σχόλιο ακόμα πριν περάσω στον Πέτρο το Μαντούβαλο. Εσένα, η άποψή σου, έτσι πως διαμορφώνεται με τις τελευταίες εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις και με την κάθοδο του ποταμιού και άλλων κομμάτων, τα οποία και αυτά ευελπιστούν να πάρουν ένα μερίδιο από την εκλογική πίτα. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι τελικά η εξέλιξη των πραγμάτων? Ο ΣΥΡΙΖΑ για σένα θα είναι πρωτοκόμμα, με μεγάλη διαφορά, με μικρή διαφορά από την Δημοκρατία? Ποια είναι η δική σου αίσθηση ως δημοσιογράφος πλέον? Ναι, πιστεύω, και δεν είναι τόσο η δημοσιογραφική αίσθηση, είναι η αίσθηση, η μυρωδιά που παίρνει κανείς στο δρόμο, άμα κυκλοφορεί και μιλάει με τους ανθρώπους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές, δεν το ζητάει κανείς αυτό, και κατά τη γνώμη μου θα έχει και μια αρκετά μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως να είναι αρκετά πάνω και από το άθροισμα των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν σήμερα. Αυτό που λες είναι πολύ πολύ σημαντική παρατήρηση. Θα δούμε τι θα γίνει.